Έχουμε όμως τον κύριο Εξαδάκτριο. Ω, μάλιστα. Καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα, πρόεδρε. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά και δεν τη βλέπω πολύ καλή. Καλημέρα, κυρία Κοραή, κυρία Τάκη. Καλή θα είναι η χρονιά. Έτσι. Λοιπόν, ανεβάστε μας λίγο. Ξεκινάει λίγο περίεργα. Αλλά καλή θα είναι. Όλοι έχουμε και φάρμακα. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε από αυτό που λέει ο κρατής μας. Πείτε μας, γιατί το ακούμε συνέχεια, self και rapid είναι το ίδιο? Έχει να κάνει μόνο πόσο βαθιά βάζουμε το στυλαιό? Υπάρχει και καμιά άλλη διαφορά? Ναι ή όχι, γιατί έχουμε τρελαθεί τώρα τις τελευταίες μέρες. Σε ό,τι αφορά το kit, το kit μπορεί να είναι το ίδιο. Ναι. Μπορεί να είναι και διαφορετικό. Δηλαδή υπάρχουν κάποια kit που βγαίνουν πιο ειδικά για να τα χειρίζεται ένας ο οποίος δεν είναι εκπαιδευμένος σε αυτό. Και υπάρχουν και άλλα kit τα οποία είναι απολύτως όμοια. Ναι. Η σωστή λήψη όμως είναι πολύ σημαντική. Άρα η διαφορά είναι στη σωστή λήψη μόνο? Όχι. Παραλαμβάνω. Υπάρχουν kit τα οποία είναι φτιαγμένα για να είναι πιο χρηστικά, πιο εύχριστα μάλλον, ναι, από έναν ο οποίος δεν είναι εκπαιδευμένος. Όπως αυτή η γραμμούλα που λέγαμε πριν. Εγώ άλλο λέω. Δεν λέω στη χρηστικότητα. Λέω στο, η ουσία του πράγματος είναι η ίδια. Είναι, ωραία. Μάλιστα. Λύστε μου όμως μια απορία που την έχω εδώ και τόσες μέρες. Η ουσία είναι το ίδιο. Αφού βεβαίως, η ουσία, δεν είναι όλα ίδιας ποιότητας. Μάλιστα. Αφού η ουσία είναι ίδια, γιατί όταν πάρω το rapid test εγώ από το φαρμακείο το πληρώνω 4 ευρώ ή 5 και όταν το κάνω στο φαρμακείο το πληρώνω 10? Και αφού είναι ίδιο με το self test, γιατί το self κοστίζει 2 και το rapid κοστίζει 10? Μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό? Για τον ίδιο λόγο που τα αυτοκίνητα βγαίνουν σε διάφορες τιμές και δεν βγαίνουν στην ίδια τιμή όλα. Άρα είναι μερικά. Υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία. Αυτοκίνητα είναι όλα. Ναι, σωστό. Μπορείτε να τα αγοράσετε με 15.000, μπορείτε να τα αγοράσετε και με 25.000. Ναι, αλλά εμείς λέμε τώρα για το ίδιο rapid που αν το πάρω έχει. Δεν είναι 5. Όλα τα rapid ίδια. Μα αυτό δεν σας κατάλαβα τι σας λέω. Σας λέω για αυτό που αν το πάρω έχει 5 και αν το κάνω έχει 10. Το ίδιο ακριβώς. Αυτό ακριβώς σας λέω και εγώ. Αυτό που σας φαίνεται ίδιο, η αξιοπιστία του, εξαρτάται από το τι περιέχει μέσα. Και από πού ήρθε, από ποια χώρα ήρθε. Και η αξιοπιστία του αυτή είναι διαφορετική. Φαίνονται ίδια, αλλά δεν είναι ίδια όλα. Και γι' αυτό ξανάκτηκε. Και βλέπετε τιμές. Υπάρχουν πιο ακριβά, υπάρχουν πιο φτηνά, υπάρχουν τρία τα οποία τα έχει εγκρίνει ο ΠΟΗ, τα υπόλοιπα όλα δεν τα έχει εγκρίνει ο ΠΟΗ. Υπάρχουν μερικά τα οποία κυκλοφορούν και δεν τα έχει εγκρίνει κανένας. Μάλιστα. Τα οποία δεν πιάνουν τίποτα. Και πολλούνται αυτά. Και τα οποία δυστυχώς χρησιμοποιούνται κιόλας. Και πολλούνται στα φαρμακεία, πρόεδρε. Αυτά που λέτε. Τα ψιλοτζούφια. Εγώ πιστεύω ότι τα φαρμακεία πολλούνται εγκεκριμένα. Α, ωραία. Τώρα λοιπόν, σχετικά με το βάθος, να σας πω, ναι, που έχει γίνει και πολύ μεγάλη συζήτηση, ναι, η σωστή λήψη εξαρτάται και από άλλους παράγοντες εκείνη την ώρα και γι' αυτό και έχει σημασία αυτός που το λαμβάνει το τεστ να το λαμβάνει σωστά και γι' αυτό και τα rapid test είναι πολύ πιο αξιόπιστα από τα self test, διότι τα λαμβάνουν άνθρωποι που είναι εκπαιδευμένοι στο πώς ακριβώς να κάνουν τη λήψη. Άρα τα παιδιά που θα πάνε τη Δευτέρα στα σχολεία κάνοντας το self-test μόνοι τους στο σπίτι, πόσο αξιόπιστο θα είναι το δείγμα? Έχει αποδειχθεί ότι είναι αρκετά αξιόπιστο για τη δουλειά που θέλουμε να κάνουμε. Διότι η εναλλακτική, το να πούμε ότι όλα τα παιδιά θα κάνουν ένα rapid test, είναι ένα πολύ πιο πολύπλοκο, πολύ πιο ακριβό και πολύ πιο δύσκολο εγχείρημα. Δεν υπάρχει λόγος να πάμε σε κάτι τέτοιο. Ναι, να σας πω όμως. Εγώ το έζησα στο Λουξεμβούργο, που ήμουν τώρα αυτές τις ημέρες, και εκεί πέρα μόνο rapid test δίνονται και στα σχολεία. Ήρθε η μικρή μας αυτό, έλεγα, 4,5 χρονών, με ένα φάκελο από το σχολείο, το ονοματάκι της και τα 5 rapid test τα οποία θα πρέπει να κάνουν οι γονείς κάθε μέρα λόγω της όμικρον. Παρά self test, τι rapid test. Όχι, δεν υπάρχουν self test εκεί πέρα. Στο το ίδιο πράγμα λέμε, κυρία Κοραή. Ωραία, λέμε το ίδιο πράγμα είναι. Το ίδιο. Όταν το κάνετε μόνοι σας. Είναι self test, όταν το κάνει άλλος είναι rapid test. Α, μάλιστα, άρα ναι, ωραία. Το λοιπόν, ίδιο πράγμα λέμε. Ωραία, γιατί όμως όταν τις βάζουν στη μητούλα αυτό το πράγμα δεν μπορούν και οι γονείς να το κάνουν και να είναι αξιόπιστο? Βεβαίως μπορούν, αλλά μπορούν. Μπράβο. Βεβαίως μπορούν, αλλά δηλαδή αλλά εκεί οι γονείς τα κάνουν, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν συνεργεία. Ασχέτως τώρα αν ο λόγο της όμικρον θα βάλουν και συνεργεία, γιατί εντάξει, είναι και άλλη χώρα και άλλα οικονομικά στα σχολεία.
Κυρία Κοραή, μισό λεπτό, γιατί το έχουμε μπερδέψει και νομίζω ότι όσοι μας παρακολουθούν έχουν χαθεί. Ναι, πέστε το όμως. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ναι, η δειγματοληψία, όταν την κάνει ένα χέρι το οποίο είναι εκπαιδευμένο, η δειγματοληψία γίνεται ορθότερα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ναι, σωστό, σωστό. Είναι το ίδιο kit εξέτασης. Μπορεί να διαφέρει μόνο ως προς τα τεχνικά, ως προς τα χαρακτηριστικά που μπορεί να βοηθούν το χρήστη, σε τίποτε άλλο. Έχει σημασία να γίνεται σωστά και έχει σημασία να δηλώνεται ειλικρινός. Ωραία. Ωραία. Ίδιο πράγμα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα. Μας τα είπατε, εμείς είμαστε λίγος ντουπ. Πάμε τώρα στο μείζον θέμα. Βγάλατε μια ανακοίνωση χθες και αντιδράτε στην διατίμηση που υπάρχει στα 47 ευρώ για το PCR. Γιατί, κύριε Πρόεδρε, δεν πρέπει να υπάρξει έτσι μια κατανόηση και 47 ευρώ δεν είναι 30 ευρώ. Είναι από τα 53 ευρώ κάτω ή από τα 60 που είχαν άλλα εργαστήρια. Γιατί ξέρετε ότι και τα εργαστήρια δεν έχουν την ίδια τιμή. Τώρα στα 3 ευρώ έχουμε κολλήσει. Και βγάζετε και αυτή την ανακοίνωση. Καταρχάς, όταν βγήκε η ανακοίνωση, εμείς δεν ξέραμε τι τιμή θα οριστεί. Αλλά πάμε να δούμε λιγάκι αυτό που είπατε. Βέβαια, να το δούμε. Ήρθε κάποια στιγμή η ελληνική πολιτεία και είπε: βάζω διατίμηση 60 ευρώ. Ναι. Μόλις είπατε ότι οι τιμές της αγοράς κυμαίνονταν κάτω από τα 60. Σωστά. Φυσικά. Το άκουσα. Βέβαια. Μπράβο. Άρα η πραγματικότητα τι λέει? Ότι η αγορά κινείται σε χαμηλότερες τιμές από τα 60. Εντάξει. Βεβαίως. Σπανίως το έβρεξες κάτω από 60. Πάντως για να λέμε τώρα του στραβού το δίκιο. Η πλειονότητα των εργαστηρίων είχε 60. Όχι. Σε αυτό διαφωνώ. Αντιθέτως, βεβαίως εξαρτάται κανείς πού βλέπει. Διότι άλλο είναι οι μεγάλες πόλεις και άλλο είναι τα μικρά σημεία. Τώρα, έχουμε δει παραδείγματα στο εξωτερικό χωρών που κινούνται οι τιμές ενδεχομένως πιο χαμηλά. Συμφωνείτε με αυτό? Ναι. Ναι, πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Δεν έχουν διατίμηση. Ναι. Τις ίδιες χώρες, το ίδιο τεστ μπορείτε να το βρείτε και πολύ πιο ακριβά. Δηλαδή, στο αεροδρόμιο, παραδείγματος χάρη, μιας ευρωπαϊκής πρωτεύουσας, θα το πληρώσετε 120. Σωστά. Διότι δεν υπάρχει διατίμηση. Στην πόλη μέσα, ενδεχομένως το πληρώσετε 40, 45, 30. Πώς, ναι, θα το πληρώσετε. Ναι. Άρα εκεί τα πράγματα μάλλον έχουν μια καλύτερη λογική. Εξυπηρετούνται καλύτερα τα πράγματα. Πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Πού είναι το 60? Το 60 δηλαδή πού ήταν το 60? Το 60 εξυπηρετούσε ορισμένες περιοχές που λόγω πολύ μικρής χρήσης ήταν πολύ ψηλά η τιμή, τις οποίες τώρα θα τις χάσουμε. Ναι. Αυτό είναι το ένα που θα μας συμβεί. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι μπορεί να πάμε σε άλλες τεχνικές που θα κατεβάζουν το κόστος. Δεν λέω ότι θα πάμε, αλλά μπορεί να πάμε σε άλλες τεχνικές που θα κατεβάζουν το κόστος και εκεί θα έχει θέμα με την ποιότητα. Δηλαδή ο άλλος πρέπει να πάρει, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, ο άλλος πρέπει να πάρει οπωσδήποτε τα 60 ευρώ για να έχει ποιότητα. Ενώ τώρα που τον πηγαίνουν στα 47 ευρώ δεν θα έχει ποιότητα. Να ξέρει τότε και ο πολίτης να μην πάει σε αυτόν που έπαιρνε τα 60 ευρώ, να πάει σε αυτόν που έπαιρνε στα φτηνότερα. Και να ρωτήσω, δηλαδή, τι εννοείται, δεν το καταλαβαίνω. Πώς θα πέσει, ποιότητα. Θα σας το εξηγήσω για να το καταλάβετε. Ας πούμε ότι αύριο πάμε και λέμε ότι τα τεστ θα πάνε στα 20 ευρώ. Ναι. Γιατί κάπου τα είδαμε 20 ευρώ. Εκεί θα γίνεται pooling. Μισό λεπτό, κύριε Ξανάκη. Σημαίνει ότι θα εξετάζονται πολλά μαζί. Ακούστε με, σας παρακαλώ. Όταν κάπου βρίσκεται ένα θετικό, θα γίνεται. Γιατί αυτές είναι οι τεχνικές. Για ακούστε με, σας παρακαλώ. Το κόστος πολύ χαμηλά. Εγώ δεν προχθές, υπάρχει τεχνική. Εγώ προχθές που είχα συμπτώματα πήγα και έκανε ένα PCR. Το πλήρωσα 60 ευρώ. Εάν εγώ πάω την επόμενη εβδομάδα στο ίδιο μικρολογικό εργαστήριο για να ξανακάνω ξανά PCR test, πώς θα πέσει η ποιότητα? Δηλαδή δεν θα μου πάρει σωστά το δείγμα, θα βαρεθεί, τι θα γίνει? Στο εργαστήριο το οποίο πήγατε δεν θα βρει τίποτα από τα δύο. Α. Εκεί όμως που θα δείτε μαζικά PCR με 15, ναι, εκεί εντάξει, τα δείγματα θα εξετάζονται 5-5, 10-10, 20-20. Τότε θα βγει κάπου θετικά, τότε θα ξαναψάχνουν. Άρα μήπως λοιπόν... Αυτό λέμε, είναι λεπτομέρεια τώρα τεχνική όχι, αυτή. Όχι, είναι σημαντικό που λέτε, αλλά μήπως θα έπρεπε αντί να διαμαρτύρεστε για τα 47 ευρώ να ζητήσετε αυστηρή εποπτεία ότι δεν θα υπάρχουν τζούφια PCR από την πολιτεία, από την κυβέρνηση. Μήπως αυτή θα ήταν η πιο σωστή πρόταση. Μα μετά δεν βγαίνει το κόστος, κύριε Κοραή. Μετά δεν θα βγαίνει το κόστος. Γιατί με τα 47 δεν βγαίνει.
Δεν σας είπα, σας είπα προηγουμένως ότι εμείς την ανακοίνωση τη βγάλαμε πριν ακούσουμε το ποσό. Ωραία, με τα 47 βγαίνει. Και σας λέω ότι η Ελλάδα θα είχε φθηνότερη αγορά αν δεν είχε διατίμηση καθόλου. Ναι, αλλά να σας πω τώρα κάτι και εσείς. Είναι σωστό να βγάζετε μια ανακοίνωση πριν ακούσετε το ποσό? Δηλαδή δεν περιμένατε πρώτα να ακούσετε το ποσό και μετά να βγάλετε την ανακοίνωση? Τι λέει η ανακοίνωση, την έχετε διαβάσει καλά? Βεβαίως την έχω διαβάσει. Ζητάτε να γίνει συνταγογράφηση. Και τι? Δεν ζητάμε τέτοιο πράγμα. Άλλη ανακοίνωση διαβάσατε. Όχι. Εσείς είπατε στην ανακοίνωσή σας ότι θα πέσει η ποιότητα των PCR ενδεχομένως αν μειωθεί η τιμή τους. Αυτό δεν λέτε στην ανακοίνωση? Ναι, λέει και άλλα πράγματα μέσα όμως. Ναι, τι άλλο λέτε, για πείτε μου. Και να κλείσουμε με αυτό, έχουμε ένα λεπτό. Λέει ότι η διατίμηση δεν έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα και λέει επίσης ότι να βρει έναν τρόπο να αποζημιώνει η κυβέρνηση. Αυτό λέει μέσα. Αυτό λέτε. Άρα η τιμή να είναι να πέσει, αλλά τα λεφτά εμείς να τα παίρνουμε μέσω του κράτους. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Πώς θα αποζημιώνει? Να αποζημιώνει. Ποιον? Να αποζημιώνει εσάς, κύριε Τάκη. Εσάς που πληρώσατε τα 60, να σας αποζημιώσει η κυβέρνηση. Ο μόνος τρόπος για να με αποζημιώσει η κυβέρνηση είναι να το συνταγογραφήσει. Δεν υπάρχει άλλος. Αυτό θα είναι βάσει το κόστος. Δεν το γράφουμε εμείς αυτό. Πώς αλλιώς θα μου δίνει δηλαδή τα λεφτά? Δηλαδή να δώσει ένα ποσοστό. Εάν εσείς δεν μπορείτε να εξυπηρετηθείτε από τις δημόσιες δομές σε ένα συγκεκριμένο χρονικό, σε ένα συγκεκριμένη χρονική στιγμή που πρέπει οπωσδήποτε να το κάνετε και δεν είναι η δική σας επιλογή και το δικαιούστε. Μάλιστα. Να πηγαίνετε στον ΕΠΕ και να σας αποζημιώνει. Μάλιστα, εντάξει, είναι μια πρόταση αυτή. Λογικό είναι. Και εκεί μπορεί να αποζημιώνει. Και εκεί μπορεί να αποζημιώνει. Ό,τι θέλει. Αυτό έμεσα συνταγογράφηση δεν είναι? Ναι, αλλά η συνταγογράφηση έχει κόστος, κύριε Τάκη. Ναι, έμεση συνταγογράφηση δεν είναι αυτό όταν εγώ θα κάνω το τεστ και θα πάρω τα λεφτά από τον ΕΟΠΗ? Όχι. Τι είναι? Δεν είναι έμεση. Είναι αποζημίωση για εσάς που το χρειάζεται και δεν μπορεί, το δικαιούστε δωρεάν και δεν μπορεί για οποιοδήποτε λόγο να σας το παρέχει. Ναι. Και λοιπόν, πώς θα ξέρει η πολιτεία αν το χρειάζομαι εγώ ή αν το έκανα έτσι για να είμαι 100% σίγουρος? Αν το κάνετε έτσι για να είστε 100% σίγουρος, δεν προβλέπεται αποζημίωση και δεν προβλέπεται και δωρεάν. Βέβαια. Λοιπόν. Και με συγχωρείτε πολύ, αλλά γι' αυτό στις άλλες χώρες όπου δεν υπάρχει διατίμηση, επαναλαμβάνω, αυτός ο οποίος το κάνει επειδή χάρη περιέργειας ή οπωσδήποτε το πληρώνει αλλού ακριβά, φυσικά, και αλλού φτηνά. Βέβαια. Και γι' αυτό και υπάρχουν τιμές στην ίδια χώρα που είναι για την εξυπηρέτηση των πολλών χαμηλές και για την εξυπηρέτηση των λίγων υψηλές. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πολύ, τα ξαναπούμε. Τώρα καλά. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και διαφημίσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.